Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης παραγγελίες σε πολεμικές βιομηχανίες του εξωτερικού οπλικών συστημάτων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέση βέβαια του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι οι εξοπλισμοί αυτοί σε συντριπτικό βαθμό καλύπτουν τους επιθετικούς προσανατολισμούς του ΝΑΤΟ. Τώρα για τη συντήρηση του υπάρχοντος υλικού των ενόπλων δυνάμεων, οχήματα, οπλικά συστήματα, οπτικό υλικό, άρματα μάχης κτλ. Υπάρχει μια σειρά από στρατιωτικά εργοστάσια τα οποία αναλαμβάνουν αυτή την αποστολή. Αυτές ακριβώς τις κρατικές πολεμικές βιομηχανίες, δηλαδή το προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή και τις εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση τις αφήνει να μαραζώσουν. Τα κύρια χαρακτηριστικά που τεκμηριώνουν την μεθοδευμένη απόλυτη εγκατάλειψή τους είναι η υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, απαξίωση μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Αυτή η απαξίωση κυριαρχεί στους εργοστασιακούς χώρους τη στιγμή που οι ανάγκες παροχής υποστήριξης του υπάρχοντος εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων από αυτά τα εργοστάσια είναι τεράστιες κυρίως λόγω παλαιότητάς του. Και ενώ δρομολογούνται αυτές οι καταστάσεις, ξαφνικά ως διαμαγείας εμφανίζεται να ασκείται μεγάλη πίεση από μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου για αξιοποίηση της πολεμικής βιομηχανίας ως επένδυση πλέον, που εκφράζεται με έντονες πιέσεις για περισσότερη εγχώρια παραγωγή. Χαρακτηριστικά τα 3-4 τελευταία χρόνια ο κλάδος αυτός παρουσιάζει μια μεγάλη κινητικότητα με αλλαγές και διεργασίες που δεν τις είχαμε δει για σχεδόν πάνω από μια δεκαετία. Οι εκκλήσεις, οι προειδοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων είναι διαρκείς αλλά απευθύνονται σε ότα μη ακουόντων. Οι παραγγελίες που εκτελούνται σε αυτά τα στρατιωτικά εργοστάσια είναι ελάχιστες και νέες παραγγελίες δεν αναλαμβάνονται. Οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων κατακρεωργούνται, οι εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει και πληρώνει τεράστια ποσά για εξοπλισμούς που αγοράζει η χώρα από ομίλους ισχυρών καπιταλιστικών χωρών για να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς και τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες των υποβαθμιζόμενων κρατικών στρατιωτικών εργοστασίων, μας το τόνισαν ιδιαιτέρως οι εργαζόμενοι αυτών των εργοστασίων που είχαμε συναντήσεις και είναι μονάδες στρατηγικής σημασίας, αποδεικνύουν ότι η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, οι οποίες στα χέρια του λαού μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμο εργαλείο. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που σας θέτουμε είναι τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση σχετικά με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της πολεμικής βιομηχανίας στη χώρα μας και την πολιτική απαξίωση των εργοστασίων που συνεχίζει η κυβέρνηση και δεύτερον σχετικά με την υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και συνολική εγκατάλειψη των στρατιωτικών εργοστασίων όπως και με την ανάθεση συμβάσεων σε ιδιώτες για υλοποίηση έργων που είναι συνολικά στις δυνατότητες των κρατικών στρατιωτικών εργοστασίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαναστάση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, κάνετε λόγο για απαξίωση και για ιδιωτικοποίηση των στρατιωτικών εργοστασίων, χρησιμοποιώντας κατά τη γνώμη μου και κάποιους υπερβολικούς όρους, όπως υποταγή της αμυντικής μας βιομηχανίας στις επιταγές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα με επιτρέψετε όμως να σας πω ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θα σας εξηγήσω γιατί, έστω και σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο, αλλά νομίζω θα έχουμε και τη δυνατότητα και αύριο που ο κύριος Υπουργός και εγώ θα μπορούμε να ενημερώσουμε την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για ζητήματα αρμοδιότητας, να πούμε και πολλά παραπάνω. Θα είμαι σαφής. Τα στρατιωτικά εργοστάσια ούτε ιδιωτικοποιούνται και βεβαίως και ούτε υποβιβάζονται. Η ανάθεση εργασιών όπως αυτές τις οποίες περιγράψατε, συντήρηση για παράδειγμα σε φορείς εκτός των εργοστασίων, υλοποιείται μόνο κατά περίπτωση και κατόπιν πολύ συγκεκριμένων συμβάσεων, με σκοπό πολλές φορές την ταχύτερη διεκπαιρέωση κάποιων προγραμμάτων, τα οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί προέρχεστε από τις τάξεις των όπλων δυνάμεων, είναι πάρα πολύ απαραίτητα να τελειώσουν στον χρόνο που απαιτούνται ακριβώς για να υπηρετήσουν τους εθνικούς σκοπούς. Και μόνο στην περίπτωση που κάποιο στρατιωτικό εργοστάσιο αδυνατεί να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες στους χρόνους όπους προβλέπονται. Είναι επομένως νομικά επιτρεπτές αυτές οι υπερβολαβίες για λόγους μόνο έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μην διαραγεί το συνεχές του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των όπλων δυνάμεων.
Και βεβαίως αυτή η τεχνική υποστήριξη από ιδιωτικούς φορείς έχει, όπως είπα και προηγουμένως, εξαιρετικό και επικουρικό χαρακτήρα. Κατ' εξαίρεση κοινώς και επικουρικά προς τα δημόσια στρατιωτικά εργοστάσια. Προκειμένου μάλιστα να είναι επιτυχείς αυτές οι διαδικασίες, θα πρέπει οι ιδιωτικοί φορείς που την αναλαμβάνουν να το κάνουν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές των ενόπλων δυνάμεων, στις οποίες βεβαίως αναφερθήκατε και στην ερώτησή σας. Και βεβαίως αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τυποποιημένες διαδικασίες, τυποποιημένους όρους συγκεκριμένα που εξασφαλίζουν φερεγγυότητα αλλά και αξιοπιστία στο έργο της τεχνικής υποστήριξης που καλούνται αυτοί οι φορείς να αναλάβουν. Σημαίνει αυτό, κύριε συνάδελφε, ότι ιδιωτικοποιούμε το έργο των στρατιωτικών εργοστασίων? Προφανώς και όχι. Να είστε βέβαιος ότι η επαύξηση των δυνατοτήτων των στρατιωτικών εργοστασίων αποτελεί πάγιο μέλημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάτι το οποίο θα σας το επιβεβαιώσουμε και αύριο στην πιο εκτενή ενημέρωση, την οποία θα γίνει στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Και το κάνουμε αυτό, κύριε συνάδελφε, διότι πιστεύουμε ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια αποτελούν μέρος του πολλαπλασιαστή ισχύος των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βεβαίως, προς αυτή την κατεύθυνση ήδη αναλαμβάνονται πολύ συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση και του εξοπλισμού αυτών, αλλά βεβαίως και του ανθρωπίνου δυναμικού και των υποδομών και κυρίως αναπλήρωσης όλων αυτών τα οποία δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κατάστασης, δυστυχώς θα ξαναπώ, το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να κάνει. Συνεχίζουμε με πιστοποίηση της λειτουργίας των στρατιωτικών εργοστασίων μέσω διεθνών προτύπων ISO, έτσι ώστε να καλύπτουν και συγκεκριμένες μορφές και όρους ασφαλείας και για τους εργαζομένους, αλλά και για αυτά τα οποία παράγουν. Και βεβαίως, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με την σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της ερευνητικής. Και βεβαίως, σε ετήσια βάση, υπάρχουν πλέον σημαντικές πιστώσεις για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργοστασίων αυτών, όπως επίσης και ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης τόσο του εσωτερικού και του εξωτερικού, στο οποίο μάλιστα περιλαμβάνεται και αριθμός εκπαίδευσης, εξειδίκευσης στη συντήρηση τεχνικού υλικού. Τα υπόλοιπα στην δευτερολογία μου, για να μην καταχρώνω και τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Στηρίζουν το ΑΕΠ και την τεχνογνωσία επιπλέον, κύριε Υπουργέ. Είναι σημαντικά αυτά που είπατε. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και η τεκμηρίωση. Εμείς το κάνουμε καθημερινά για τη θέση μας ότι οι εξοπλισμοί αυτοί εξυπηρετούν τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φρεγάτα η Ίδρα, αποπλέει αυτές τις μέρες για να πάει σε ξένες θάλασσες, να υποστηρίξει ξένα συμφέροντα των εφοπλιστών, που σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζονται αυτά και με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και φυσικά κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γνωστό ότι οι αποφάσεις έχουν τσακίσει το λαό μας. Ας έρθουμε στα εργοστάσια. Και εσείς το επικαλεστήκατε, αλλά και η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη θέση το Υπουργείο Άμυνας και επικαλείται το επιχείρημα ότι η ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτες υλοποιείται, το είπατε και εσείς, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, την αύξηση διαθεσιμοτήτων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων, και η καταφυγή στους ιδιώτες γίνεται μόνο όταν κάποιο στρατιωτικό εργοστάσιο αδυνατεί να προβεί στη συντήρηση κάποιων οχημάτων. Έρχονται οι ίδιοι εργαζόμενοι όμως, με τους οποίους προανέφερα ότι συναντηθήκαμε. Και όχι από ένα εργοστάσιο, από πολλά εργοστάσια. Και λένε και τεκμηριώνουν με στοιχεία ότι για τις καθυστερήσεις σε επισκευές δεν φταίνε τα εργοστάσια. Οφείλονται στις περικοπές, στις πιστώσεις που έχουν επιβληθεί από εσάς, από την ίδια την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, για αγορά ανταλλακτικών που δεν χορηγεί η υπηρεσία και χρειάζονται στα στρατιωτικά εργοστάσια. Επίσης το Υπουργείο σας δηλώνει ότι αναθέτει εργασίες στον ιδιώτη λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στα στρατιωτικά εργοστάσια. Οι εργαζόμενοι πάλι, και δεν θέλω τώρα, γελούσαν όταν το τεκμηρίωναν αυτό το πράγμα, με ατράνταχτα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ρυθμοί εργασίας πέφτουν κατακόρυφα, συμφωνούν δηλαδή, γιατί όμως. Εσείς έχετε επιφέρει δραματική μείωση των πιστώσεων για αγορά ανταλλακτικών. Άρα δεν δουλεύουν και τους κατηγορείτε γι' αυτό. Οι ίδιοι τεχνίτες λένε ότι σε κάποια τμήματα δεν ακούγεται ούτε μία σφυριά. Και εσείς μιλάτε για αυξημένο φόρτο εργασίας. Το Υπουργείο σας λέει επίσης και κάτι άλλο, ότι καταφεύγει στη λύση του ιδιώτη μόνο όταν κάποιο στρατιωτικό εργοστάσιο αδυνατεί να προβεί στη συντήρηση οχημάτων. Τι κρύβεται όμως?
ότι τα έργα που δίνονται στους ιδιώτες τώρα, αλλά και αυτά που θα τους δοθούν σε λίγο καιρό, υλοποιούνται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες από τους εργαζόμενους στα στρατιωτικά εργοστάσια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που κι εγώ προέρχομαι από αυτά, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι φανερό λοιπόν ότι η επίκληση δικαιολογιών για το σταδιακό κλείσιμο των στρατιωτικών εργοστασίων δεν πείθει ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ούτε τον ελληνικό λαό. Όλα όσα επικαλείστε αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπει ο ιδιώτης από την πίσω πόρτα με τεράστια κερδοφορία. Το έργο που δίνεται στους ιδιώτες του δίνεται με τιμές 6 και 7 φορές πιο ακριβό από όσο κοστίζει το να το κάνει το στρατιωτικό εργοστάσιο. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι για τη σημερινή κατάντια των στρατιωτικών εργοστασίων δεν φταίει μόνο η παρούσα κυβέρνηση. Είναι απολύτως συνυπεύθυνο το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων που κυβέρνησαν τη χώρα. Στην πραγματικότητα, όλοι τους, ενώ συμφωνούν στις κατευθύνσεις, αλληλοκατηγορούνται για την έλλειψη σχεδιασμού για προχειρότητες για διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο συνάντησης με το Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, ΣΕΚ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, καταχράζομαι λίγο το χρόνο, αλλά είναι και μεγάλο το θέμα, δεσμεύτηκε για ίδρυση Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας. Απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θέλει μια άμυνα που θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και όχι τροχοπέδι της εθνικής οικονομίας, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής μέσω της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας κτλ. Με άλλα λόγια, ιδιωτικοποίηση κι αυτός. Εδώ βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν φτάνει η κρατική ιδιοκτησία στις πολεμικές βιομηχανίες για να λειτουργούν με όρους ευνοϊκότερους για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Ο φιλολαϊκός ή ο αντιδραστικός χαρακτήρας της πολεμικής βιομηχανίας συνδέεται με το ρόλο και την αποστολή του κράτους μέσα στο οποίο βρίσκεται. Και είναι γνωστό ο ρόλος και η αποστολή και του κράτους και των λυκοσυμμαχιών στο οποίο συμμετέχει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαναστάση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Έχουμε μια ριζικά διαφορετική άποψη όσον αφορά τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Και προφανώς και η δική σας άποψη περί καμία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά το συγκεκριμένο είναι μεν σεβαστή, δεν σημαίνει όμως κατά τη γνώμη μου ότι είναι και η πιο αποτελεσματική. Και εξηγούμε. Δεν βρίσκομαι εδώ πέρα προφανώς να σας πω ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια έχουν σήμερα περιόριστες παραγωγικές δυνατότητες, ότι είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Προφανώς, το είπα και στην πρωτολογία μου, ότι πρέπει να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να ανατάξουμε και τα εργοστάσια, και ήδη το κάνουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε πόρους και σε μονάδες παραγωγής, έτσι ώστε να έχουν αυτές τις δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει τα εργοστάσια αυτά, με βάση και τις εργασίες που χρειάζονται να γίνουν, να αναβαθμιστούν και τεχνολογικά. Και μάλιστα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Δέργιας, έχει πει ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, θα το εξηγήσουμε και λεπτομερώς, το πώς θεωρούμε ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια μπορούν πραγματικά να ξαναπάουν εμπρός και να συνεισφέρουν και στην ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι, επειδή κατηγορείται ως κόμμα, ενώ πολιτικά, το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε πολύ καλά ότι από εκεί η χώρα μας συμμετέχει σε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία μπορούμε και εξασφαλίζουμε κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι είναι χρήσιμοι και για την καινοτομία και για την έρευνα, αλλά και στην ουσία να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύουμε και τα κρατικά στρατιωτικά εργοστάσια μέσω της έρευνας η οποία παράγεται. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο οι χρηματοδοτικοί πόροι σημαντικοί, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που γίνεται με τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και ένα αποτύπωμα αρκετά θετικό και για την δική μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Να σας πω μόνο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στον αμυντικό τομέα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το EDF, βρίσκει μάλλον τη χώρα μας σε μία από τις 5 υψηλότερες θέσεις όσον αφορά και τον αριθμό των προγραμμάτων, αλλά κυρίως το ποιοτικό. Δηλαδή, η χώρα μας πολλές φορές είναι και ο ηγέτης σε αυτά τα προγράμματα, τα ερευνητικά, μαζί βεβαίως με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, το να δαιμονοποιούμε πολιτικά συνολικά και συλλήβδην την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι αν το τέλος κάνουμε και μία ανάλυση, δεν είναι και απόλυτα ορθό. Επίσης, η συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως είπα προηγουμένως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και μία αξιόπιστη και υπολογίσιμη βάση για τον εξυγχρονισμό
της αμυντικής μας βιομηχανίας και πουδενή βεβαίως δεν σημαίνει, όπως είπατε και στην πρωτολογία σας, υποταγή στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εγχώροι κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις και ιδιωτικές εταιρείες δύναται να εμπλακούν στην άμυνα και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, είτε ως υπεργολάβοι μεγάλων ξένων αμυντικών εταιριών που παρέχουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τις κύριες οπλικές τους πλατφόρμες. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχει συμβεί αυτό και επιδιώκουμε όποιοι εξοπλισμοί έρχονται πλέον στη χώρα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να εμπλέκεται και η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και βεβαίως αυτή την δυναμική θέλουμε να την αναπτύξουμε και θεωρώ ότι με βάση και το πλάνο το οποίο θα σας αναλυθεί μεταξύ άλλων πιστεύω και αύριο, θα συμφωνήσουμε ότι τουλάχιστον αυτό το οποίο είχαμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια πράγματι να μαραζώνει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, κρατική και ιδιωτική θα πω, θα πάψει να υπάρχει και θα υπάρξει μια ανάταξη. Ευχαριστώ πολύ.